Ένας διακινητής κρατάει τα ναρκωτικά στα χέρια, ενώ γύρω του έχουν συγκεντρωθεί οι ενδιαφερόμενοι. Σε μια άλλη περίπτωση, ο διακινητής φτάνει στο σημείο με αυτοκίνητο, έχοντας μάλιστα μαζί του και ένα σκυλί. Αυτές είναι οι καθημερινές εικόνες που αντικρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής που έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής τους. Ένας διακινητής ναρκωτικών μιλάει στην κάμερα του Sky για όσα συμβαίνουν γύρω από την ΑΣΟΕ. 30 ευρώ το γραμμάριο. Εσείς και 7 ευρώ το υπρέσβα το γραμμάριο. 7 με 10. Η οδός Αντωνιάδου έχει μετατραπεί σε μια υπαίθρια αγορά διακίνησης ναρκωτικών με δεκάδες τοξικοεξαρτημένους να αναζητούν τη δόση τους. Τοξικομάνες κάνουν χρήση ουσιών μπροστά από ένα σπίτι με ένα παιδί να βλέπει από το παράθυρο τις κινήσεις τους. Σε μια φωτογραφία ντοκουμέντο, ένα ανήλικο παιδί στέκεται στο πλευρό του πατέρα του ενώ κάνει χρήση ουσιών. Η κάμερα του Sky καταγράφει αποκλειστικά τους ελέγχους σε τοξικομανείς των αστυνομικών της ομάδας Δίας στην οδό Αντωνιάδου. Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και αυτή τη στιγμή οι άνδρες της ομάδας Δίας πραγματοποιούν επιχείρηση για ναρκωτικά εδώ στην οδό Αντωνιάδου. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου είχε σημειωθεί μία ακόμη επιχείρηση απομάκρυνσης τοξικομανών από το σημείο. Λίγες ώρες μετά την αστυνομική επιχείρηση εδώ στην οδό Αντωνιάδου, τοξικομανείς συγκεντρώθηκαν και πάλι στο σημείο προκειμένου να κάνουν τη δόση τους σε κοινή θέα. Με το βίντεο αυτό δεν σκοπεύουμε να κατηγορήσουμε την κυβέρνηση γιατί δεν έχει εκμηδενήσει την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα στο κέντρο της Αθήνας. Σκοπεύουμε να αποδείξουμε ότι κοροϊδεύει. Ότι κοροϊδεύει γιατί σκοπεύει και απλώς αυτό επιχειρεί καθετόσο να μεταφέρει την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα σε παρακάτω στενά από αυτά που μέχρι τώρα ξέραμε ότι υπάρχει. Κυρίως όμως για να πούμε ένα επιτέλους τέλος σε αυτή την προσπάθεια να μεταχειρίζεται η κυβέρνηση με καθαρά επικοινωνιακό τρόπο αυτά τα πολύ σύνθετα κοινωνικά προβλήματα με έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει σαν σκοπό τη συνεργασία με την κοινωνία ώστε αυτά να επιληθούν απλώς τις πρόσκαιρες πολιτικές εντυπώσεις και την κομματική κερδοσκοπία. Και τελικά όπως αποδεικνύεται, 7 μήνες μετά διακυβέρνησης Μητσοτάκη στη χώρα τα προβλήματα παραμένουν, οι πολιτικές αυτές έχουν έρθει σε απόλυτο αδιέξοδο γιατί η αλήθεια, η καθημερινή πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες είναι τελείως διαφορετική από αυτή που προσπαθεί να περιγράφει κάθε τόσο η κυβερνητική προπαγάνδα.